Αύριο στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την εξέλιξη του εθνικού θέματος. Και όλοι οι βουλευτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους και υπόλογοι βέβαια στην ιστορία για τις αποφάσεις τις οποίες θα πάρουν. Η Συμφωνία των Πρεσπόρων είναι μια κακή συμφωνία, διότι για πρώτη φορά η Ελλάδα εκχωρεί επίσημα μακεδονική γλώσσα και μακεδονική ταυτότητα στους γείτονες, εγκαταλείποντας με αυτόν τον τρόπο μια πολιτική δεκαετιών για λόγους τους οποίους μόνο ο κύριος Τσίπρας γνωρίζει. Η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στη συζήτηση αυτή συντεταγμένα, με νυφαλαιότητα και αποφασιστικότητα, θα εξηγήσει στους Έλληνες πολίτες γιατί η συνθήκη αυτή είναι μια κακή συνθήκη και θα κάνει ό,τι μπορεί για να αποτρέψει την κύρωση της συνθήκης των Πρεσπών στο ελληνικό κοινοβούλιο. Επίσης, θεωρώ αδιανόητο το γεγονός ότι καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση χωρίς να έχει κατατεθεί ακόμα στο ελληνικό κοινοβούλιο το οριστικό, αναθεωρημένο και κωδικοποιημένο κείμενο του Σκοπιανού Συντάγματος όπως προέκυψε μετά τη διαδικασία αναθεώρησης. Αυτό το οποίο κατέθεσε ο κ. Κατρούγκαλο σήμερα στην Επιτροπή και το οποίο είχα την ευκαιρία μόλις να δω, δεν συνήθω τίποτα άλλο από το Σύνταγμα των Σκοπίων όπως ισχύει σήμερα. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν η Βουλή των Ελλήνων να κληθεί να πάρει μια τόσο σημαντική απόφαση χωρίς να γνωρίζει τελικά στην λεπτομέρειά της ποιες είναι οι διατάξεις οι οποίες αναθεωρήθηκαν και τι μορφή θα πάρει τελικά το κείμενο του Συντάγματος της γειτονικής χώρας.